Η Νιγηρία ζητεί από την εταιρεία παραγωγής πετρελαίου Big Oil να πληρώσει για δεκαετίες περιβαλλοντικής ρήπανσης. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, το Δέλτα του Νίγηρα έχει πέσει θύμα της ανθρώπινης απληστίας. Η εκμετάλλευση υδρογων ανθράκων των τελευταίων 50 ετών έχει οδηγήσει σε μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. Ελπίζω πως αυτή η έκθεση θα κάνει τη διαφορά, επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν το μέγεθος της θηριωδίας που συνέβη στο Δέλτα του Νίγηρα και κυρίως στην πολιτεία Μπαγέλσα. Επομένως, η έκθεση αποκαλύπτει αυτό που η Shell, η Chevron και η Elf προσπαθούν να κρύψουν εδώ και δεκαετίες. Στην πολιτεία Μπαγέλσα η κατάσταση είναι ιδιαίτερα άσχημη. Είναι το πρώτο μέρος στην Αφρική όπου ανακαλύφθηκε πετρέλαιο την δεκαετία του 50. Η Shell και η Eni δραστηριοποιούνται στην περιοχή εδώ και δεκαετίες. Θα πρέπει να πληρώσουν για τον καθαρισμό, γιατί σύμφωνα με τον νόμο της Νιγηρίας, αυτός που ρυπαίνει πρέπει να πληρώσει. Η αποκατάσταση της ζημιάς θα κοστίσει τουλάχιστον 12 εκατομμύρια δολάρια. Η έκθεση έρχεται λίγες ημέρες αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανίας έκρινε ότι ήταν πολύ αργά για ομάδα Νιγηριανών που ήθελε να μηνύσει τη Shell για πετρελαιοκοιλίδα του 2011.